να πω. Συνεχίζω. Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, το μικρό εκείνο παιδάκι, το γλυκό, το χαριτωμένο, το Ζορντί. Το τετράχρονο τότε παιδάκι που έβγαλε δίσκο στη Γαλλία που έλεγε «Je m'appelle Ζορντί, je carzion, je suis petit» και μετά έλεγε «Dur, dur, d'être bébé». Dur, dur, το θυμάστε? Το θυμόμαστε. Που είχε έρθει και στην Ελλάδα με τη Ρούλα Κορομιλά. Να το δούμε, να σας το θυμίσω, γιατί κάποιοι μου έχετε ξεπνήσει τώρα και δεν το θυμάστε καλά. Και θυμόμαστε και τι τρελά λεφτά είχε βγάλει τότε. Δείτε λιγάκι το Ζορντί. Του 90 έκανε μεγάλο hit με τα τραγούδια του, έφτασε στο νούμερο 1. Νούμερο 1, βέβαια. Πάρα πολλά λεπτά, πάρα πολλά διαφημίσεις. Μην πω τι έκανα στο Τάλιρο. Χρυσορυχείο. Μουσικά βραβεία. Ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα τότε τη μουσική παραγωγή. Κανένα πιέναμε στα κλαμπ και τον ακούγαμε. Το πάρε. Εννοείται και επειδή και εμένα τα γαλλικά είναι το στοιχείο μου που σου φέρει. Πε μου σε παρακαλώ το στίχο, τι λέει. Αυτό που είπε εχθέ. Θα σου πω το. Το τόι μόι. Όχι, τι λέει το τραγούδι του Ζορντί. Το όχι, το όχι. Το όχι, το όχι. Το όχι, το όχι. Το όχι, το όχι. Όπως καταλαβαίνετε, ο μικρός Ζορντί μεγάλωσε. Πέρασαν περίπου πόσα χρόνια από τότε. Ήταν το 1993. Πέρασαν αρκετά χρόνια, τώρα είναι 22 χρονών. Και θέλω να σας πω ότι ο Ζορντί μεγάλωσε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιδάκι. Φαντάζεστε ότι θα μπορεί κάλλιστα τώρα να έχει γίνει ένα καινούριο David Beckham. Έτσι ακριβώς. Έτσι τον φαντάζομαι τουλάχιστον. Έτσι τον φαντάζομαι. Έγινε τελικά David Beckham. Θέλω να τον δείτε γιατί ο Ζορντί συνεχίζει να τραγουδάει, έχει δημιουργήσει ένα group. Θέλω πραγματικά να δείτε πώς είναι ο Ζορντί σήμερα. Τα κοριτσάκια από πίσω πόσο χρόνο να είναι σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι ο Ζορντί. Αυτό είναι ο Ζορντί. Ναι, παιδιά. Έμεινε παιδί σάβγμα τελικά. Ναι. Έχει γίνει το παιδί τέρα, βέβαια. Τον πλούσιο. Καλά, δεν είναι και άσχημο. Καλά, δεν αρέσει. Με μια πλαστική στη μύτη και το μάτι να το κατεβάσει. Μια χαρά. Για αυτά που τα είδα στι μουσικέ που εκπροσωπεί, μια χαρά είναι. Παιδιά, συγγνώμη. Κάτσε να το ακούσουμε. Για βάλτε. Και περιμένετε με τα σουτζούρια. Je m'appelle Jordi et c'est comme ça. Même si c'est dur, dur, parfois. Et quand les paparazzis s'en mêlent. Ωραία, δηλαδή ακόμα Ζορντί τον λένε. Ναι. Και το πουλάει το ζεμαπέλ Ζορντί. Ναι, εννοείται ότι το πουλάει γιατί αυτό είναι το σημείο επαναφορά του. Ναι. Ναι. Τόσο... Άλλαξε ρεπερτόριο. Ξέρετε γιατί τον έψαξα κάποια στιγμή. Έγραφε ένα site ότι έχει γίνει λέει, πρόταση στο Ζορντί, αυτόν που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην δεκαετία του 90, όταν ήταν πιτσιρικάκι, να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στο διαγωνισμό του Eurovision. Πράγμα το οποίο βέβαια είναι ανεπιβεβαίωτο. Και λέω, ο Ζορντί, λέω, υπάρχει ακόμη. Και μπήκα λοιπόν, Googler, να δω πώς είναι τώρα ο Ζορντί. Φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει ένα παιδάκι το οποίο καίει καρδιές αντικειμενικά. Ωραίο δεν τον λέει. Όχι, είναι από την Ελλάδα. Και ρωτά. Τον λες Γάλλο σεξι. Ναι, αλλά έτσι. Μια βόλτα από το ΦΑΠ 5 μπορεί να περάσει. Έχει μια γοητεία. Συγγνώμη, παιδιά, δείτε λίγο τις δύο εικόνες και δείτε αυτό το παιδάκι. Γιώργο, επειδή είναι παιδί μου, να βάζει. Δεν ξέρει αυτό, όταν είσαι στην ηλικία, δεν τον έχει δει. Ναι, ήμουν πάρα πολύ όμορφο παιδάκι. Ωραία, τώρα. Άστο τώρα. Δεν είπα όμω ότι η εξέλιξή μου είναι. Συγγνώμη, δηλαδή εσύ θεωρείσαι ωραίο, πιο ωραίο από αυτόν, αν βάλουμε σπλίτε σε ένα. Όχι, αγάπη μου, δεν μιλάμε για μένα αυτή τη στιγμή. Δεν δήλωσα εγώ ωραίο. Γιατί το λες τέρας στο Ζορντί, ότι έγινε τέρας. Μια χαρά είναι, μια πλαστική στη μύτη, θέλει και να είσαι και μας το μαλλί. Και να σου πω κάτι, γενικά οι παιδάκια που ήταν όμορφα μικρά, όπως ο Μακόλαι Κάλκινος, και αυτός μεγάλος, δεν ήταν όμορφος. Καλά, αυτός έγινε τέρας. Λοιπόν, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία του Ζορντί, bon chance του Ζορντί, και να αλλάξουμε θέμα. Και να πάμε να δούμε, κυρίες